είναι ένα σημαντικό γεγονός, αφενός γιατί πέρα από την τεχνολογία, την καινούργια και τη σύγχρονη, η οποία παρουσιάζεται, παρουσιάζεται και η δουλειά των παραγωγών. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο στάδιο, αυτό που δεν φαίνεται εδώ στην έκθεση, που είναι πάνω στις αίθουσες, οι οποίες γίνονται σοβαρές ομιλίες που βοηθάνε στην τεχνογνωσία τόσο της καλλιέργειας της ελιάς, αλλά και της αντιμετώπισης των διαφόρων ασθενών που υπάρχουν. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, καλέστηκα και εγώ σαν ομιλητής, με την ιδιότητά μου ως διευθυντής της Διεύθυνσης Υδάτων, για να τους μιλήσω για τη σωστή άρδευση που πρέπει να έχει η ελιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα λέγαμε που έχει η ελιά αυτή την ώρα είναι ο κίνδυνος από την ξυλέλα, ο οποίος δεν έχει φτάσει στη χώρα, αλλά είναι επικίνδυνο να καταστρέψει όλη την παραγωγή. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Αυτό που θέλω να πω, που είναι συμβουλή προς όλους, είναι ότι όπως ο κτηνοτρόφος έχει πάντα τον κτηνίατρο δίπλα του, έτσι και ο αγρότης πρέπει να έχει το γεωπόνο. Και για την προρρίψη, αλλά και για την αποκατάσταση της οποιαδήποτε ζημίας. Έχουμε πάρα πολύ ικανοποιητικά στοιχεία. Υπάρχει συμμετοχή μεγαλύτερη από πέρυσι, κυρίως σε αυτούς που ήρθαν και θέλουν να κάνουν μια διάχυση της γνώσης, δηλαδή των στοιχείων των οποίων έχουν στην καλλιέργεια και είναι τα τελευταία δεδομένα, είτε προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν εταιρείες που προωθούν διάφορα συσκευάσματα για την προστασία της ελιάς, είτε είναι τυποποιητές, είτε είναι μηχανήματα τα οποία έχουν έρθει μόλις τώρα στην Ελλάδα. Και επίσης στοιχεία τα οποία μας δίνουν αυτοί που κινούνται για την προώθηση του ελαιολάδου. Υπάρχουν δηλαδή εταιρείες που στόχος του είναι να προωθήσουν είτε τα προϊόντα είτε να προωθήσουν πρακτικές και τεχνικές βελτίωσης στην ελαιοκομεία γενικότερα. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο της έκθεσης. Και παράλληλα είχαμε την εξέλιξη του διεθνή του διαγωνισμού που γίνεται στην Καλαμάτα του Πανελλήνιου. Mm-hmm. Και φιλοδοξούμε να είναι και διεθνή τα επόμενα χρόνια, με σημαντική συμμετοχή δειγμάτων και ένα πολύ καλό πάνελ αξιολόγησης με την καθοδήγηση της κυρίας Χριστοπούλου, η οποία είναι κορυφαίο όνομα στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα δώσει μια περισσότερη φήμη στο προϊόν το οποίο βγαίνει στις διεθνείς αγορές. Και το όνομα Καλαμάτα προφανώς. Άρα γίνεται μια προσπάθεια να επιστοποιηθεί η Καλαμάτα ως βραβείο, θα λέγαμε. Ακριβώς. Το όνομα Καλαμάτα ως βραβείο ελαιολάδου. Ακριβώς. Διεθνώς αναγνωρισμένο. Ναι, θα το ονομάζουμε ήδη Καλαμάτα Olive Award. Είναι ένα βραβείο το οποίο θα θέλανε πολλοί να πάρουν λόγω του ονόματος Καλαμάτα, αν εμείς δώσουμε τα εχέγγυα ότι αυτός ο διαγωνισμός γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από ανθρώπους που γνωρίζουν το λάδι εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχουν αυτή την εμπειρία. Νομίζω ότι θα έχει μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη διεθνώς τα επόμενα χρόνια και πάντα όταν κάνουμε κάτι, στοχεύουμε την επόμενη πενταετία ή δεκαετία. Βλέπουμε το κενό το οποίο είχαμε μέχρι σήμερα, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Στον τόπο μας που είναι αναδεικνύει το ελαιόλαδο, ειδικά στην Καλαμάτα, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και έχει στόχευση τα επόμενα 10 χρόνια να υπάρχει ένας δυνατός διεθνής διαγωνισμός στα πρότυπα του Μάριου Σολίνας και αυτών που γνωρίζουν, ας πούμε, περί της ελαιοκομείας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ισχυρό κομμάτι της Καλαμάτας και της προσπάθειας που κάνουμε εμείς για να αναδείξουμε το ποιοτικό ελαιόλαδο. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου ή της χώρας, ώστε το βραβείο αυτό να ξέρουμε ότι είναι Καλαμάτα, αλλά είναι Ελλάδα και συμμετέχουν όλοι οι ελαιοπαραγωγοί. Πώς το σκέφτεστε? Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, έχουμε συμμετοχή από τη Λακωνία. Υπάρχουν κάποιοι πρόσωποι μια κοινοπραξία εκεί, πολύ σημαντική, τη Κασέλ, οι οποίοι έχουν και συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Έχουμε από την Κρήτη ανθρώπους που έχουν έρθει και τους έχουμε εδώ για να μας δώσουν, ας πούμε, και αυτή τη φώτα τους και την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Επίσης, έχουμε ανθρώπους που έχουν έρθει και από τη Μυτιλίνη και από τη Χαλκιδική, είχαμε πέρυσι. Άρα, ειδικά από το Αγρίνιο, που είναι ένας μεγάλος ελαιοκομικός νομός, με κυρίαρχη την επιτραπέζια ελιά, που είναι ένα πολύ σημαντικό εισόδημα για την περιοχή, που είναι μια πολυπληθή, δηλαδή αντιπροσωπή από το Δήμο Αγρινίου και από το επιμελητηριό του. Θέλουμε, δηλαδή, εμείς όλες τις ελαιοκομικές κυρίαρχες ζώνες της Ελλάδος να τους συγκεντρώσουμε εδώ με την ευκαιρία του φεστιβάλ, μια φορά το χρόνο, να το δυναμώσουμε αυτό, αλλά κυρίαρχα να μπορέσουμε να δώσουμε το στίγμα του διαγωνισμού που θα γίνεται στην Καλαμάτα για να αναπτύξουμε αυτό όλοι μαζί. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για την εξωστρέφεια, στόχο του φεστιβάλ έχει την εξωστρέφεια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και σε αυτό το κομμάτι ποιοι είναι οι στόχοι της επόμενης χρονιάς, πώς συζητήσατε, τι συζητήσατε, πού στοχεύετε? Την επόμενη χρονιά θα θέλαμε να έχουμε μια... κάναμε κάποιες κουβέντες με την Κρήτη, με παράγοντες που έχουν έρθει από την Κρήτη, και θα θέλαμε, γιατί η Κρήτη κάνει αντίστοιχες δραστηριότητες, κάπως λίγο διαφοροποιημένες, θα θέλαμε να μπορούσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, και ήδη έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, θα κάνουμε κάποιες επαφές, ώστε ίσως αυτός ο διαγωνισμός που κάνουμε ή η προσπάθεια που γίνεται εδώ να γίνεται να αλλάξει. Δηλαδή, μία στην Κρήτη, μία στην Καλαμάτα. Θα βρούμε δηλαδή μία φόρμουλα για να μπορέσουμε να έχουμε μία σύμπραξη και με άλλες δυνατές περιοχές,
γιατί όσους πιο πολλούς εμπλέκεις με τον ίδιο στόχο, τόσο πιο καλά αποτελέσματα, θα έλεγα θεαματικά αποτελέσματα, μπορείς να έχεις. Επειδή το λάδι είναι εθνική υπόθεση και θα πρέπει να το δούμε έτσι και οι προσπάθειες που γίνονται θα πρέπει να είναι συλλογικές. Δηλαδή, να μην το αναδείξουμε μόνο η Καλαμάτα, μπορεί εμείς να έχουμε το όνομα, αλλά θα πρέπει να το αναδείξουμε όλοι μαζί. Ως γιατί... χώρα, δηλαδή, στοχεύεται στη δημιουργία ενός κοινού δυνατού brand name. Ακριβώς, με τα ονόματα τα οποία έχουμε, είναι συγκεκριμένα τα ονόματα τα οποία υπάρχουν, όπως είναι τα διάφορα pop προϊόντα και τα πηγέ. Αυτά λοιπόν θα πρέπει όλοι μαζί, οι φορείς που ασχολούνται με αυτά, να τα προχωρήσουμε, ώστε να έχει και πιο μεγάλη απόδοση αυτό που κάνουμε. Να μην γίνεται αποσπασματικά κάτι κάνει η Καλαμάτα, κάτι κάνει η Λακωνία, κάτι κάνει η Κρήτη, και να υπάρχει έτσι μια διασπορά πληροφόρηση. Καλό θα είναι να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί. Και εκεί στοχεύουμε για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ θεαματικά αποτελέσματα. Άρα, βλέπετε δηλαδή ότι όλη η ελαιοπαραγωγική νομή της χώρας, με τη μεγαλύτερη παραγωγή τουλάχιστον, προσπαθείτε να ενοποιηθείτε σε ένα, με ένα στόχο. Ναι, εκεί στοχεύουμε να μπορέσουμε να πάμε όλοι μαζί σε αυτό που κάνουμε και επίσης αυτή η πληροφορία η οποία υπάρχει από περιοχή σε περιοχή να είναι αντικείμενο συζήτησης και διαβούλευσης, ώστε να μπορέσουμε αυτά που γνωρίζει ο ένας ή αντιλαμβάνεται πρώτος να μπορεί να τα περνάει πολύ γρήγορα στον άλλον. Γιατί ξέρετε ότι μπορεί να είμαστε κοντά, αλλά οι αποστάσεις στον τρόπο πληροφόρησης και ανταλλαγής ιδεών είναι πολύ μακρινές. Καμιά φορά τυχαίνει να είναι δύο που να κάνουν την ίδια δουλειά, ας πούμε τυποποιητές λέω, ή να είναι δύο μεγάλοι παραγωγοί και να μην μιλάει ένας τον άλλον. Και να μαθαίνουν το πρόβλημά τους από ένα τρίτο που είναι πολύ μακρύτερα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να είμαστε κοντά και επειδή τα ζητήματα τα αντιμετωπίζουμε καλύτερα βέβαια από κοινού, αλλά επίσης όμως η γνώση να μην την κρύβουμε. Να τη συζητάμε και να βρίσκουμε τις λύσεις. Παρότι η Μεσσηνία έχει μια σημαντική, να το πω έτσι, διάκριση πάρει με την κατοχύρωση της Κορώνης ως την πρέσβυρα της Μεσογειακής Διατροφής, θέλω να πω ότι η μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός και ο πρόεδρός του, δυστυχώς δεν είδε να αγκαλιάζεται από όλους τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες της Μεσσηνίας. Γιατί αυτό που κάνει ο Μιχάλης Αντωνόπουλος και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας, το δεύτερο φεστιβάλ, δηλαδή έγινε πλέον το φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου θεσμός για τη Μεσσηνία, όφυλαν τουλάχιστον φέτος που να το έχουν αγκαλιάσει όλοι οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Και είναι μια δουλειά που έπρεπε να είχε γίνει και από την αυτοδιοίκηση, να μπορέσει να πάρει μια πολύ μεγάλη έκταση. Ο Μιχάλης άνοιξε δρόμους, όμως το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ελαιόλαδο και το ελαιόλαδο της Μεσσηνίας που έχει μάλιστα φέτος την ευτυχή συγκυρία πλέον να επεκταθεί το pop σε όλη τη Μεσσηνία και να έχουμε pop Καλαμάτα και Ελιές Καλαμάτας που είναι διαβατήριο για όλο τον κόσμο. Και εκτός Μεσσηνίας φαντάζομαι, όπου έχει κοινά χαρακτήρα πρέπει να πάει. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να το δούμε. Λέω εγώ τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς βλέπω να μην έχει αγκαλιαστεί όπως πρέπει και να μην στηρίζεται όπως πρέπει αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν πρώτα απ' όλα τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας και τον πρόεδρό του για αυτή τη μεγάλη δουλειά που κάνανε. Ήταν μια ιδέα, θέλω να αποκαλύψω, που την έλεγα και 10 χρόνια πριν στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από το 2000, να το πω έτσι, το έθετα στα νομαρχιακά συμβούλια, το έθεσα και στην περιφέρεια. Βρέθηκε όμως ο Αγροτικός Συνεταιρισμός και το έκανε. Είναι πολύ σημαντικό, γίνανε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που παρακολούθησαν φεύγουμε πολύ ικανοποιημένοι και έχουμε μάθει καινούργια πράγματα. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να καλέσω στο τρίτο φεστιβάλ, που είναι βέβαιος ότι ο Μιχάλης θα το αναδείξει ακόμα περισσότερο, να το παρακολουθήσουν αν είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι της Μεσσηνίας και όχι μόνο της Μεσσηνίας και των γύρω νομών που ασχολούνται με την ελαιοκαλλιέργεια είτε της βρόσιμης ελιάς είτε του ελαιολάδου. Το Μάιο, όπως ξέρετε, είναι η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα. Δυστυχώς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, παρότι Μεσσήνιος, πούλησε την υπόθεση της φέτας και της ελιάς Καλαμών. Παρότι πρέπει να πούμε ο τότε υπουργός, αναπληρωτής υπουργός οικονομίας, είχε κάνει μια προσπάθεια, ο κ. Μηταράκης, και είχε πει ότι θα θέσει βέτο. Στη συνέχεια ο κ. Σαμαράς την πούλησε την υπόθεση αυτή. Άλλαξε. Είναι αλήθεια όμως, γιατί όταν στη συμφωνία με τον Καναδά, που είναι προάγγελος συμφωνιών με όλες τις χώρες, δηλαδή και με όλες τις μεγάλες χώρες, με Ηνωμένες Πολιτείες, με Αυστραλία, με Ινδία, με Νότιο Αφρική, έχουν κατοχυρωθεί
και προστατεύονται 150 προϊόντα pop από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το πέμπτο σε σημασία που είναι η φέτα και το πεντηκοστό σε σημασία που είναι η ελιά Καλαμάτας δεν προστατεύεται, τότε πραγματικά είναι πολύ μικρή η κουβέντα που λέω ότι πουλήθηκε η ιστορία από τον κύριο Σαμαρά και τον παραμύθιασε ο Μπαρόζο. Τότε στη συνέχεια με την αλλαγή της κυβέρνησης ο Βαγγέλης ο Αποστόλου είπε το Μάρτιο ότι θα θέσει η Ελλάδα βέτο. Στη συνέχεια όμως με τη μνημονιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο ο Σταθάκης, ο Γιώργος, ο οποίος είναι ο αντίστοιχος υπουργός, γιατί το Συμβούλιο των Υπουργών Εμπορίου, αφού είναι εμπορική συμφωνία, υπερισχύει των Συμβουλίων των Υπουργών Γεωργίας, το ξέχασε το θέμα και είπε ότι απλά όταν θα έρθει στη Βουλή για επικύρωση ή ήδη ψηφιστήσα συμφωνία, τότε οι Έλληνες βουλευτές δεν θα την επικυρώσουν. Φέξε μου και γλίστρισα, όπως λέμε στο χωριό μου. Λοιπόν, υπάρχει η τελευταία ευκαιρία στις 13 Μαΐου να θέσει η Ελλάδα βέτο, να θέσει ο κύριος Σταθάκης βέτο και αν δεν προστατευθούν η ΦΕΤΑ και η Ελιά Καλαμάτας με βάση αυτά τα δύο προϊόντα. Αν δεν θέσει βέτο, σημαίνει ότι και η κυβέρνηση αυτή πουλάει τα δύο σημαντικά προϊόντα για μια θετική στάση από τους Ευρωπαίους, όπως παραμυθιάστηκε και ο Σαμαράς από τον Μπαρόζο.